Η εικόνα από το λευκό φέρετρο με το άψυχο κορμάκι του μικρού Άγγελου σφραγίζει με τον πιο σπαρακτικό τρόπο τον επίλογο μιας πρωτοφανούς τραγωδίας με θύμα το άτυχο αγοράκι που έσβησε βία και δραματικά. Πέντε ημέρες μετά την τραγωδία που πάγωσε την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα, η οικογένεια του Βρέφους παρέλαβε τελικά σήμερα το πρωί τη σωρό του από το νεκροτομείο του Παγνή, ώστε να ταφεί στη Σιτία, όπου το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι της οικογένειας είπαν το τελευταίο αντίο. Τα ερωτήματα που προέκυψαν από τη στιγμή που το 5,5 μηνών Βρέφος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο παραμένουν ωστόσο αναπάντητα. Η αναζήτηση ευθυνών για το φρικτό θάνατο του μικρού Άγγελου που συγκλώνησε τη χώρα θα συνεχιστεί στις δικαστικές αίθουσες. Ο 52χρονος πατέρας του αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, όπως προβλεπόταν με βάση την ποινική δίωξη που του είχε ασκηθεί. Παρότι η συνήγορός του μιλά και σήμερα με γραπτή δήλωσή της για ανατροπή της εικόνας που παρουσιάστηκε, νομικοί κύκλοι εξηγούν πως από τη στιγμή που η ποινή που προβλέπεται για την κατηγορία της θανατηφόρας βλάβης είναι έως 10 έτη, δεν επιτρέπεται η προφυλάκηση του κατηγορούμενου σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις του ποινικού κώδικα. Ο θάνατος του παιδιού επήλθε από μία κίνηση, από ένα μόνο χτύπημα, από μία λάθος κίνηση, επειδή αυτό το άτυχο πλάσμα έτυχε να είναι σε λάθος θέση, σε μία στιγμή εκνευρισμού από ένα κινητό το οποίο πετάχτηκε στο πάτωμα και δυστυχώς χτύπησε στο κεφάλι του παιδιού. Η μόνη απάντηση που έδωσε στη βροχή των ερωτήσεων που δέχτηκε ήταν πως ο ίδιος έχει μπροστά του ένα δύσκολο δρόμο. Πέρασα δύσκολα. Και θα περάσω ακόμα πιο δύσκολα. Σας παρακαλώ. Εντάξει, σεβαστείτε το. Σε στήριξε η γυναίκα σου όμως και η οικογένειά σου, έτσι. Ο ένας τον άλλο. Οι πάντες. Εκείνο που έχουμε να πούμε προς εσάς, τους δημοσιογράφους όλων των καναλιών, που το προηγούμενο χρονικό διάστημα μας αδικήσατε και όχι μόνο, μας λιδωρήσατε και μας διασύρατε, έχουμε να σας πούμε μόνο ότι η εμπιστοσύνη την οποία είχαμε στην ελληνική δικαιοσύνη μέχρι τώρα και επί τόσα χρόνια τελικά αποδείχθηκε σωστά ότι την είχαμε. Ο κατηγορούμενος ωστόσο καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, ενώ απαγορεύεται και η έξοδος του από τη χώρα.